Στο τελευταίο μέρος φιλοξενούμε ένα πανεπιστημιακό δάσκαλο στο χώρο της φιλοσοφίας, πολυγραφότατο, με τις επιφυλίδες του στην καθημερινή, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Καλημέρα κύριε Γιαναρά και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Κύριε Γιαναρά, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα διαφορετικά, επειδή βλέπω ότι από χθες ξαφνικά τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν ψέγουν τον Έλληνα που βγήκε στον ήλιο, σαν να πήραν και ένα υποδεκάμετρο και μετρήσαν τις αποστάσεις. Δηλαδή αλλάξαν την αφήγηση ξαφνικά και μιλούν για χαλάρωση το ένα ή το άλλο. Όμως βάζουν και ένα τίτλο, επιστροφή στην κανονικότητα. Το πιστεύετε ότι θα επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση? Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, δεν έχω τα δεδομένα για να κάνω πρόβλεψη. Αλλά νομίζω ότι από το γύρω μου ο στόχος είναι βαθμιαία και συνετά να επιστρέψουμε κάποια στιγμή στην κοινωνία της ζωής. Ναι. Αυτή η κανονικότητα όμως θα είναι η ίδια από την, με την προτέρα κατάσταση ή κάτι έχει αλλάξει εδώ πια? Όλοι μας ευχόμαστε να μην είναι η ίδια, με την έννοια του να έχει συναγάγει συμπεράσματα αναπροσαρμογών. Ναι, ώστε να είμαστε πραγματικά πιο ευέλικτοι στην κοινωνική προτεραιότητα και όχι στην κατασφάλιση του κεφιού του καθενός. Αν βγαίνει ένα πρώτο συμπέρασμα από αυτή την παγκόσμια πανδημία, κατά τη γνώμη σας, διάβασα πολύ προσεκτικά κάποιες από τις επιφυλίδες σας που γράφετε ότι στην ουσία, παρά τις επιστημονικές κατακτήσεις και τη γνώση, ο κορονοϊός τα θρημάτισε όλα, ο νέος κορονοϊός. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κοινή παραδοχή, είναι ολοφάνερο. Σε χώρες με εξαιρετική ανάπτυξη και τεχνολογίας και ιατρικής μέρημνας και λοιπά, βλέπετε τα θύματα ήταν μια πραγματική συμφορά. Η επιδημία ήταν μια πραγματική συμφορά. Κατά τούτο θα έλεγα ότι τουλάχιστον για μένα προσωπικά ήταν έκπληξη ότι αυτή η ελληνική κοινωνία, η παρακμιακή πια, η χρεοκοπημένη, που δεν μπορεί να έχει μια ηγεσίες πλέον που να ανταποκρίνονται στην κοινωνική προσδοκία, αυτή η κοινωνία ξαφνικά έφερε στην επιφάνεια μια άλλη ανθρώπινη ποιότητα. Οι άνθρωποι που εμφανίστηκαν να διαχειρίζονται τη λεγόμενη κρίση της πανδημίας μιλάνε άλλη γλώσσα. Και όταν λέω άλλη, διαφορετική από τους πολιτικούς, διαφορετική από τους δημοσιογράφους, διαφορετική από τους δασποτάδες. Αυτό έχει εκπλήξει την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω πού βρέθηκαν και πώς αναδύθηκαν στο προσκήνιο, οι οποίοι μιλάνε μια γλώσσα ρεαλισμού, ειλικρίνειας, συνέσεως και κοινωνικών προτεραιοτήτων. Αυτό πιστεύετε ότι έκανε τη μεγάλη διαφορά για την πατρίδα μας, διότι σε επίπεδο αριθμητικό είμαστε από τους χαμηλότερους δείκτες σε νεκρούς. Δυστυχώς έχουμε και εμείς, αλλά τουλάχιστον μέσα σε αυτή την κατήφια των ημερών έχουμε από τους χαμηλότερους δείκτες. Δεν θα συζητήσω εγώ για τους συμπτωματικούς, γιατί εκεί μένει να μας απαντήσει η επιστήμη αν είναι καλό ή καλύτερο θα ήταν να έχουμε περισσότερο ανοσία. Αλλά μένοντας εκεί, πιστεύετε ότι είναι ένα από τα μυστικά για τα οποία γίνεται αναφορά στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να έχω γνώμη για το καθαρά ιατρικό μέρος. Μιλώ για το κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα συγγνώμη. Ελπίζω να μην έχετε... τον ιό, πνίγηκα. Ναι, ναι, λογικό. Ότι ολόκληρη η Ελλάδα κάθε απόγευμα περιμένει να ακούσει τον κύριο Τσιόρδα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το χάρισμα να μιλάει με τέτοια ειλικρίνεια που να πείθει. Πείθει η ειλικρίνεια. Όχι το ευχάριστο ή το δυσάριστο. Αυτή η ικανότητα που έχει να σου μεταγγίσει την αίσθηση της τιμιότητας. Λοιπόν, αυτό το είδος έχει εξαφανιστεί και στον χώρο της πολιτικής και στον χώρο της λεγόμενης κοινής γνώμης, δηλαδή της δημοσιογραφίας και των μέσων.
εκείνοι μιλούν για εντυπώσεις. Όλοι μιλούν με στόχο τις εντυπώσεις. Πώς θα προκαλέσουν εντυπώσεις, πώς θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Ο Τσιόρδας δεν μιλάει για τις εντυπώσεις. Αυτό δημιουργεί μια τρομακτική, τρομακτικά διαφορετική κοινωνική δυναμική. Εάν επελέγει συνειδητά, τότε ο έπαινος πρέπει να αποδοθεί σε, αυτόν, σε αυτούς που τον επέλεξαν. Αν επελέγει τυχαία, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως είναι μια έκπληξη. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια γενική κοινωνική παραδοχή. Καλά βέβαια, εκτός από τους γνωστούς παράγοντες της προόδου, που οτιδήποτε μη σύμφωνο με την αυθαιρεσία το βλέπουν ως αναχρονισμό και ως... Ναι. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είχε μια εξαιρετική ευκαιρία με αυτή την συμφορά να γνωρίσει μια άλλη, ένα άλλο ενδεχόμενο ηγεσίας. Και είδατε πως, δεν ξέρω αν αυτό ήταν συνειδητό από τον Πρωθυπουργό, οι κυρίως υπεύθυνοι πήγαν στην άκρη, αυτονοήτως και αυτομάτως. Ποιος ακούει τώρα τον κύριο Κικίλια, με κάτι τέτοιες επιλογές, οι οποίες εξαφανίστηκαν. Θέλω να πάμε και στο άλλο πεδίο, στο οποίο υπήρξατε επίμονος και είστε ακόμη επίμονος. Η τελευταία επιφυλίδα, αν θυμάμαι καλά, είναι μόλις 19 του μήνα, όπου καλέσατε τους Έλληνες να το ξανασκεφτούν πώς θα ξανασμίξει η γιορτή με το νόημα. Μείνατε όμως εμφατικά και στη στάση ορισμένων λεγόμενων αρμών της κοινωνίας, την οποία θεωρείτε ότι με έναν τρόπο μείνα σε μια παιδαριώδη ηθικολογία περισσότερο. Φτάσατε να μιλάτε για θεολογικό αναλφαβητισμό. Ναι, κοιτάξτε, η όλη διαχείριση του θέματος εκκλησία ως θεσμού πρόβλεπε με τα ελληνικά μέτρα και κριτήρια και τον ελληνικά ενώ την εμπειρία αυτού του λαού πρόβλεπε πρωταγωνισμό. Η Εκκλησία αντιμετώπισε, ή συγγνώμη, η πολιτεία αντιμετώπισε τις εκκλησίες λίγο χειρότερο από όταν αντιμετώπισε τα σούπερ μάρκετ. Με τα ίδια, με λίγο πιο σκληρά μέτρα. Στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον είχες τη δυνατότητα, έχεις τη δυνατότητα να στέκεσαι δύο μέτρα πίσω από τον άλλον. Στην Εκκλησία δεν μπορείς να μπεις. Και αυτό θα μπορούσε να αποφασιστεί από την Εκκλησία. Και προσωπικά με την όποια κρίση διαθέτω, αυτό θα προτιμούσα. Η Εκκλησία να πενθήσει. Το κλείσιμο των Εκκλησιών να είναι πένθος. Να μην είναι μέτρο που επιβλήθη υποχρεωτικά. Απνιγικά σχήμα, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι μια στιγμή, εντάξει, ανθρώπινη, στον καθένα μπορεί να συμβεί. Ελάτε κύριε Γιαναρά. Λέω ότι και να υποκατασταθεί η πραγματικότητα της εκκλησιαστικής κοινωνίας, το σώμα της εκκλησίας, με το τηλεθέαμα. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να δείτε τις αναμεταδόσεις που γίνανε τηλεοπτικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είχαν κάτι το αυθεντικό. Γιατί έβλεπες στην εικόνα ένα μοναστήρι το οποίο χωρίς επισκέπτες λειτουργεί την ιεροπραξία του. Απολύτως φυσιολογικά. Έβλεπες το άλλο θέμα στον ελληνικό καθεδρικό ναό των Αθηνών. Ήταν μια καρικατούρα. Από ένας ψάλτης με έναν βοηθό στα στασίδια, με έναν παπά που να ευλογεί στο κενό, στο άδειο, στο τίποτα, με μια νοηματική ερμηνεία υποτίθεται να αποπειράσει, να μεταφέρει σε νοηματική γλώσσα έναν ήλικο ποιητικό, ο οποίος ακόμα και σε αυτούς που ακούμε, μας είναι δυσπρόσιτος. Λοιπόν, ήταν τερατώδη πράγματα αυτά. Ήταν τα πάντα να γίνουν εντύπωση.
δίνουμε την εντύπωση, ναι, και προσφέρουν και πουλάμε εντύπωση. Αυτό το δέχθηκαν οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι λειτουργούσαν αυτές τις ώρες το διάστημα της 400 και τώρα των εορτών ως υπάλληλοι μιας κρατικής θρησκείας. Διεδίδαζαν στους εφημερίους την κρατική εντολή. Τι θα κάνουν και τι θα κάνουν. Και δεν βρέθηκε ένας να παραιτηθεί από ντροπή. Κρατικοί υπάλληλοι. Η επικρατούσα εν Ελλάδη θρησκεία. Το έχουν καταπιεί ολόκληρο. Το ότι η Εκκλησία είναι στους αντίποδες της θρησκείας. Ότι η θρησκεία είναι ανέρεση της Εκκλησίας. Ούτε το ψευδίζει κανείς. Ούτε το τορμάει να το ψελίσει. Λοιπόν, υπάλληλοι εντελώς. Είπε η Εκκλησία θα κλείσουμε, η πολιτεία θα κλείσουμε τις εκκλησίες. Τις κλείσανε, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα. Φαίνεται. Αυτές είναι εκπλήξεις. Απίστευτες εκπλήξεις. Δεν ξέρω πού ήσασταν τη νύχτα της Ανάστασης. Εδώ στην Αθήνα ήταν κάτι ανατριχιαστικό, συγκλονιστικό. Ξαφνικά γέμισαν τα μπαλκόνια φως, ανθρώπους με κεριά. Γέμισε όλη η Αθήνα πυροτεχνήματα. Δεν είχαν τίποτα άλλο. Οι φωτοβολίδες. Για να πούνε οι άνθρωποι ναι, ανέστη. Αυτά βγαίνανε από την προγραμματισμένη εντύπωση. Από το παιχνίδι των εντυπώσεων. Αλλά είναι όλο το επίπεδό μας τέτοιο. Δυστυχώς πάμε, ξέρω εγώ, εννοώ της των ηγεσιών. Συγχωρέστε με να κάνω και ένα κουσουβολιό. Βλέπατε τις αμφιέσεις στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι. Και βλέπατε και τις αμφιέσεις των δικών μας κληρικών. Φορούν κάτι άμφια, οι δεσποτάδες μας, που είναι σαν γυαλισμένες λαμαρίνες. Ό,τι πιο φτύνια εντυπωσιάζουν μου. Κάτι μήτρες που κραυγάζουν, δεν είναι ψεύτικες. Και βλέπεις στο Βαρθολομαίο να φοράει ένα άμφιο το οποίο ήταν καλλιτέχνημα και ντυμένο. Μια μήτρα που ήταν κόσμημα. Αυτά δεν είναι τυχαία, δεν είναι ντεκορατίφ. Αυτά είναι μέτρα αρχοντιάς. Σήμερα δεσπότης στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και ο έσχατος αγράμματος και τέτοιος που έχει κάποιες προσβάσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση. Δεν ξέρουν να μιλήσουν, δεν ξέρουν τι θα πει κήρυγμα, δεν ξέρουν τι θα πει ιεροτελεστία. Ένα επίπεδο κοινωνικού προπαγανδιστή, μιας ιδεολογίας. Αυτό προδίδει και η φωνή του Κυρίου που μοιράζουν Κυριακή και τα κήρυγματά τους αυτά που λένε κήρυγμα, 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 πλήση εγκεφάλου. Σκέτος προθεσσαντισμός. Θέλω να σταθώ και σε δύο επισημάνσεις που κάνατε στην τελευταία επιφυλίδα σας, οι οποίες από ό,τι γνωρίζω ξεσήκωσαν μεγάλη συζήτηση. Μιλήσατε για δύο κραυγαλαίες εμμονές που ταλαιπωρούν την Ελλαδική Εκκλησία, που την ταλαιπώρησαν ιδίως το φετινό Πάσχα. Και μιλήσατε για ναρκισισμό συντηρητικών που απέτησε να υποταχθεί η Εκκλησία στην ψυχολογική τους ανάγκη, είναι βαριά η έκφραση που χρησιμοποιήσατε, οφείλω να πω, να λατρεύουν είδωλα. Δεν υπάρχει βαρύς ή ελαφρύς χαρακτηρισμός. Υπάρχει πραγματικός ή λαθεμένος. Ο άνθρωπος πάντοτε, η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια. Θέλει είδωλο, θέλει να λατρέψει είδωλο. Θέλει να είναι συγκεκριμένο, είδατε το λέει ο Ντοστογεύσκη απαράμιλα. Λέγανε στον Χριστό όταν είπαν στο Σταυρό, αν είσαι Θεός, κατέλα από το Σταυρό. Τότε θα σε πιστέψουμε. Ναι, αλλά τότε είσαι υποχρεωμένος να πιστέψεις. Άρα δεν έχεις πίστη. Έχεις υποταγή μόνο. Τέλος η ελευθερία του ανθρώπου, τέλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει ο Ντοστογεύσκη ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις του κακού είναι το θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Το θαύμα, όταν το δεις και είναι θαύμα, από το τίποτα ξαφνικά ανάβει μια λαμπάδα, τότε είσαι υποχρεωμένος.
Τι θα πει, πιστεύω, δεν πιστεύω, και τη σκέψη του κεφάλι να πει. Ναι. Είμαι δούλος σου. Αλλά αυτό για την Εκκλησία είναι αδιανόητο. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν είδωλα. Θυμάμαι κάποτε είχαμε πάει με τη γυναίκα μου στα Ιεροσόλυμα και συναντήσαμε και έναν επίσκοπο που το έτυχε να τον γνωρίζουμε, ήταν στην πλάκα στο μετόχι του Παναγίου Τάφου χρόνια και μας ξενάγησε ένας απίστευτος άνθρωπος, πολύ ωραίος. Στο τέλος ξενάγησε στους Αγίους Τόπους εκεί, στα Ιερά Προσκυνήματα, του λέει η γυναίκα μου, τώρα του λέει, συγγνώμη, αλλά θέλω να μου πείτε, όλα αυτά που λένε ότι ανάβει η λαμπάδα του Πατριάρχη από μόνη της κλπ. Έχουν κάποια βάση? Και της απαντάει ο επίσκοπος. Κοιτάξτε, σε κάθε ορθόδοξο ναό υπάρχει η Αγία Τράπεζα, που είναι ο τάφος του Χριστού. Πάνω σε αυτόν τον τάφο και με μια ακίνητη κανδύλα, δηλαδή ένα κανδύλι που δεν το αφήνουμε να σβήσει, το καίμε συνεχώς. Από αυτή την κανδύλα τη νύχτα του Πάσχα παίρνει ο λειτουργός φως και δίνει στους πιστούς. Αυτό γίνεται όπου υπάρχει ο τάφος του Χριστού και υπάρχει σε κάθε σύναξη ευχαριστίας. Αυτό γίνεται και στον τάφο, τον Πανάγιο τάφο στα Ιεροσόλυμα. Και πρόσθεσε, τώρα πώς έχει βγει όλη αυτή η φημολογία κλπ, αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Μια σεμνή εκκλησιαστική απάντηση. Όμως ο άνθρωπος θέλει σημείον, το λέει το Χριστός, η γενναία αυτή σημείον επιζητεί και σημείον ου δοθήσεται αυτή. Γιατί επαναλαμβάνω, αν δοθεί το σημείο, το θαύμα, καταργείται ο άνθρωπος, καταργείται η ελευθερία. Δεν μπορείς παρά να πιστέψεις. Λοιπόν, το ίδιο σημείο ζητούσαν οι Καθολικοί με τη Θεία Κοινωνία. Και είπανε ναι, γίνεται άλλη οντότητα. Transubstantiatio. Αλλαγή της οντότητας. Εμείς ξέρουμε ότι η Θεία Κοινωνία, αν μείνει κάποιες μέρες, θα μου χλιάσει. Γιατί το θαύμα είναι ακριβώς ότι το υλικό, η υλική πραγματικότητα, το ψωμί και το κρασί, αξιώνονται να λειτουργήσουν με τον τρόπο του ακτίστου. Με τον τρόπο του ακτίστου. Ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος και αξιώνεται να θεωθεί. Όχι να αλλάξει οντότητα, να μετάσχει στον τρόπο της υπάρξεως του Θεού. Και ο τρόπος της υπάρξεως του Θεού είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Όχι έχει, όχι είναι μια ιδιότητά του η αγάπη. Αυτό που είναι ο Θεός είναι η σχέση, είναι πατήρ, είναι Υιός. Είναι σχέση, αγάπη εστί. Λοιπόν, δεν μιλάμε για είδωλα, για οντότητες αυτονομημένες. Δεν είναι οντολογική εξήγηση, όπως η Ρωμαϊκή Εκκλησία το θέλει. Ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ίσως η πιο σοβαρή ακαταμάχητη απάντηση. Αλλά δυστυχώς όμως στις μέρες μας συμβολοποιήθηκαν και τα δύο. Και το Άγιο Φως και ναι. Γιατί είμαστε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε. Φοράμε άμφια λαμαρίνες. Άρα είμαστε, θέλουμε και άγημα να υποδεχθεί το Άγιο Φως με τη μέσα αρχηγού κράτους. Όπως πολύ εύστοχα είπε ευτυχώς ο Αρχιεπίσκοπος, ειρωνικά του είπε, δεν υπάρχουν δύο ποιότητες Αγίου Φωτός. Μια πρώτη ποιότητα και μια δεύτερη ποιότητα. Η πρώτη μας έρχεται με εξαγωγή από τα Ιεροσόλυμα και η δεύτερη πραγματοποιείται στην ευχαριστία. Κύριε Γιαναρά, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Είστε από τους ανθρώπους που επιμένουν ότι ο λαός μας πρέπει να ξαναρχίσει να συζητά. Αυτές οι μέρες απομόνωσης, εγκλισμού κατά άλλους, μέσα στα σπίτια. Θεωρείτε ότι άνοιξαν αυτό το καπάκι των ερωτημάτων και της συζήτησης πρώτα-πρώτα μέσα στα σπίτια μας, ή θα περάσει και δεν θα μας ακουμπήσει?
Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, διότι είναι άλλο πράγμα η συζήτηση, δηλαδή η από κοινού ζήτηση, το να ψάχνουμε κάτι, να ζητάμε όλοι από ανάγκη. Και είναι άλλο πράγμα το μοντέλο που μας έχει επιβληθεί, πρέπει να ομολογήσουμε, κυρίως από τη τηλεόραση, η ανταλλαγή γνωμών και απόψεων. Τι νομίζεις, τι νομίζω, η άποψή μου, η άποψή σου, σεβαστές όλες οι απόψεις. Αυτή είναι η τέλεια ανθρωπολογική διαφθορά που έχει αλωτριώσει τον σημερινό άνθρωπο. Να πω μια απλή εικόνα. Θυμηθείτε, αν όσοι το ζήσανε, αξιώθηκαν να το ζήσουν, εγώ δεν το έζησα, τι ήταν το ελληνικό στο χωριό καφενείο. Που μαζεύονται οι άνθρωποι το βράδυ, αντάλλασαν γνώμες, ναι, την εμπειρία τους. Ο καθένας έλεγε, κατέθεσε τη μαρτυρία του, δικά τους πράγματα. Για πάτε τώρα σε ένα καφενείο, αν το δείτε. Ο καθένας τσιτάρει φράσεις τηλεόρασης. Ό,τι άκουσε στη τηλεόραση το παπαγαλίζει. Δεν έχει γνώμη, δεν έχει άποψη. Δέστε πώς συζητάνε οι λεγόμενοι φύλαθλοι για τις ομάδες τους. Τίποτα. Σαν να είναι γραμμόφωνα. Το ίδιο οι κομματικοί οπαδοί για τα κόμματά τους. Έχει χαθεί εντελώς η συζήτηση ως κατάθεση προσωπικής γνώμης επιτέλους. Η γνώμη έχει ευθύνη. Γι' αυτό και δεν ζητώ να την επιβάλλω. Έχω την ευθύνη της γνώμης μου, γιατί αυτή προκύπτει από την εμπειρία μου και την καταθέτω. Θα δοκιμαστεί από την κοινότητα και αν αξίζει, αν αντέχει, θα γίνει γνώμη όλων. Είναι εντελώς άλλο πράγμα από τον τρόπο με τον οποίο σήμερα μεταδίδεται η πληροφορία, η είδηση. Βλέπετε ότι τα πάντα είναι κατασκευασμένα για να επιβληθούν. Γι' αυτό και ξέρουμε από τώρα ποιος θα εκλεγεί επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός θα διαθέτει το μεγαλύτερο μπάτζετ διαφήμισης. Όχι επειδή λέει σωστά πράγματα, όχι επειδή έχει ηγετική ικανότητα, μόνο επειδή υπερτερεί σε χρήμα. Το ίδιο ξέρουμε και για την πρώτη Αθηνών, ας πούμε, την Οικολογική Περιφέρεια Αθηνών. Όποιος διαθέσει από τόσα εκατομμύρια και πάνω, θα εκλεγεί οπωσδήποτε, έστω και αν είναι κρετίνος. Όλα αυτά, κύριε Σαχίνη μου, ξεκινούν από το σχολείο μας. Το σχολείο έχει τα τελευταία 50 χρόνια έχει μεθοδικά καταστραφεί. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο για χρηστικές σκοπιμότητες. Να στείλουμε το παιδί στο σχολείο να πάρει εφόδια. Έτσι λέει ο γονιός. Εσύ στο σχολείο στέλνεις το παιδί για να μπει στην κοινωνία των σχέσεων. Για να γίνει πολίτης. Για να μάθει να συνυπάρχει και να μοιράζεται. Όταν το στέλνεις μόνο για τη χρησιμότητα του να πάρει ένα χαρτί, για να μπει στο πανεπιστήμιο να πάρει άλλο ένα χαρτί, για να μπει στην παραγωγή, ήδη τον έχεις ξοφλήσει ως άνθρωπο. Λοιπόν, εάν ακούσετε, αν γεννηθεί κάποτε ελπίδα στην Ελλάδα, θα γεννηθεί όταν θα ακούσετε ότι αλλάζει ριζικά το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Αλλά ριζικά. Επί χίλια χρόνια οι Έλληνες κάτι ήξεραν στο λεγόμενο Βυζάντιο, όταν τα παιδιά από 6 χρονών αρχίζανε ανάγνωση με τον Όμηρο. Το πρωτότυπο του Ομήρου. Το πρωτότυπο. Δεν ήταν η γλώσσα που μιλιότανε, αλλά όταν μια γλώσσα έχει φτάσει σε τέτοιο κορύφωμα εκφραστικής, εκπαιδεύει τα παιδιά με αυτό. Και η γλώσσα γεννιέται εν συνεχεία. Η καθημερινή χρήση την γεννάει. Σήμερα έχουμε ξεχάσει τι θα πει ότι η γνώση προκύπτει. Ότι τα ουσιώδη δεν μας τα διδάσκουν. Γεννιόνται μέσα μας. Ποιος μας έμαθε την μητρική αγάπη. Μας δίδαξε κάποτε ορισμούς κάποιος. Αυτό είναι η μητρική αγάπη. Αυτό είναι δεν ξέρω τι. Αυτά γεννιόνται μέσα από την εμπειρία.
Εδώ, κύριε Γιαναρά, μου τολμώ να πω ότι έχει χαθεί ο λαϊκός πλούτος της γλώσσας, που αν θέλετε την ομόρφινε και την έπλαθε. Ακόμη και αυτό έχει χαθεί. Δηλαδή, το λαϊκό λεξιλόγιο δεν είναι πια παρά ένας μιμητισμός αυτών που κυκλοφορούν όπως τα είπατε, σε τάξη. Αυτό και είναι. Μην ξεχνάμε ότι το σχολείο ουσιαστικά έχει υποκατασταθεί από το φροντιστήριο, το οποίο είναι η πιο ομή και χυδαία έκφραση ότι χρειάζομαι τη γνώση μόνο ως εφόδιο, μόνο χρηστικά. Την άλλη μέρα θα ξεχάσω ότι έμαθα εκεί. Γι' αυτό λέμε, κύριε Σαγίνη μου, και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, η Ελλάδα δεν χρειάζεται ιδιοφυείς πολιτικούς, χρειάζεται ιδιοφυή κοινωνικό μεταρρυθμιστή, κοινωνικούς μεταρρυθμιστές. Το πρόβλημά μας είναι κοινωνικό και γι' αυτό είναι πρόβλημα ιστορικής επιβίωσης. Με τσαλιμάκια και με επιδείξεις και με εντυπώσεις και με φιωριτούρες δεν αλλάζει μια κοινωνία. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε δημοσία υπαλληλία όσο ο πολιτικός μας βίος λειτουργεί με το ρουσφέτη. Δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψουμε οικονομικά όσο η σύνταξη είναι το φιλοδόρημα εξαγοράς ψήφων κατά εκατομμύρια στους Έλληνες. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν γίνονται με πολιτικές, δυστυχώς. Θα μου πείτε ότι... Όχι, δεν είναι. Η λύση είναι η δικτατορία. Προς Θεού, η δικτατορία είναι το χειρότερο έκτρομο που μπορεί να υπάρξει. Είναι ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Επιστροφή στην αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα, στη μονοεδρική περιφέρεια, επιστροφή σε πολύ συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες θα συνιστούν κοινωνική μεταρρύθμιση. Εγώ πάντως θεωρώ ότι δεν χάσαμε, παρότι καθυστερήσαμε να σας έχουμε με δική μας ευθύνη, έστω και την Τρίτη του Πάσχα. Νομίζω ότι ήταν μια μοναδική στιγμή, αν κρίνω και από τα μηνύματα των ακροατών, που δεν συμφωνούν όλοι κατά ανάγκη μαζί σας. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Σαγίνη μου. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, με υγεία. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.